Κοντά μας έχουμε τη 17χρονη μπόμπερ της Δεξαμενής, την Σίσερη Κατσιμάνη. Αυτή υπέγραψε το φινάλε αυτού του τρομερού θρίλερ. Όπως πάντα πυροβολούσε από παντού και πάντοτε. Θα ήθελα λίγο την άποψή της που κρίθηκε το σημερινό μάτς και πώς η ομάδα της Δεξαμενής από 2-0 βρέθηκε σε tie break και κόντεψε να χάσει και το παιχνίδι. Είχαμε δει πάρα πολύ δυνατά, ακολουθούσαμε πάρα πολύ την τακτική μας. Είχαμε μελετήσει αρκετά την ομάδα, ξέραμε τι να κάνουμε και πώς να κινηθούμε. Ναι. Κάποια στιγμή εκεί προς το τέλος του τρίτου σετ χάσαμε αρκετά τη συγκέντρωσή μας και υπήρχε αρκετός εκνευρισμός. Μετά αντέδρασε η ομάδα, προφανώς δεν θα έμενε αδρανής. Τους δώσαμε και εμείς τα πατήματα σε κάποιες κρίσιμες φάσεις να περάσουν μπροστά με κάποια χαμένα σερβίς, με κάποια έλλειψη συνεννόησης. Αλλά στο τέλος είχαμε αρκετή ψυχραιμία και το θέλαμε πάρα πολύ. Και αυτό πιστεύω είναι που μας έκανε να ξεχωρίσουμε στο πέμπτο σετ. Ωραία, και τώρα πλέον ο δρόμος για τον τίτλο ανοίγει διάπλατα. Είσαστε 2-0 όμως μπροστά. Τους έχετε, κρατήσατε ένα φοβερό ID το 20-0. Και πλέον θα λυθούν όλα τα βέβαια οι διαφορές σας στο τελικό των play-off. Τι πιστεύεις μπορεί να γίνει εκεί? Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι τότε. Έχουμε πολύ καιρό για προπόνηση, πολύ καιρό για προετοιμασία. Όταν έρθει ο καιρός θα δούμε πώς θα κινηθούμε και τι θα κάνουμε. Ωραία, σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή τύχη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Στέλιο Ατσιδάφτη, τον προπονητή του Φούγου Μελισσίων, ο οποίος αν και έκανε 2-0, κόντεψε να κάνει επική ανατροπή. Έφτασε το μάτι στο tie break, έδωσε τις λεπτομέρειες και θα θέλαμε την άποψή του. Ναι, κάπως έτσι είναι το πράγμα. Επική ακριβώς. Ναι, όντως, στα δύο πρώτα σετ ήμασταν πολύ κατώτεροι της Δεξαμενής. Μας πιάσαν πάρα πολύ στο σέρβις. Παίξαμε αναγκαστικά κάποια πράγματα, κάποιες περιστροφές που δεν τις παίξαμε σωστά. Μετά από το τρίτο σετ, λίγο προσαρμοστήκαμε λίγο στο παιχνίδι. Μπορέσαμε και εμείς να παίξουμε λίγο πιο ελεύθερα, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Και ισορροπήσαμε λίγο το παιχνίδι. Τώρα στο τελευταίο σετ, όταν πάει εκεί στο 13-14, 15-13, είναι όλα πιθανά. Ήμασταν κοντά, θα μπορούσαμε να το έχουμε γυρίσει κιόλας. Εντάξει. Να δούμε. Η συνέχεια πλέον είσαστε όμως και 2-0 πίσω. Η συνέχεια είναι πολύ δύσκολη, το συζητάμε έτσι όπως είναι το σύστημα. Σημαίνει ότι είμαστε 2-0 πίσω. Θα παίξουμε και το πρώτο παιχνίδι το μέσα. Έτσι, αφού έχουν πλεονέκτημα έδρας. Οπότε πρέπει να οπωσδήποτε να κερδίσει εδώ μέσα. Δεν γίνεται αλλιώς, αν θες να κάνεις κάτι. Θα δούμε. Έχουμε ακόμα λίγο καιρό μέχρι τότε. Προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο καλοί. Βελτιωθούμε σε κάποια πράγματα. Θα δούμε. Και ένα σχόλιο λίγο για τον κόσμο που ήταν συλλογιστικό σήμερα για την ομάδα. Είχε αρκετό κόσμο. Νομίζω ότι αν δεν είχε αγωνιστική ταυτόχρονα και αν δεν ήταν Δευτέρα, θα είχε ακόμα περισσότερο. Είναι δύο πολύ καλές ομάδες, νομίζω, για την κατηγορία και οι δύο. Και, εντάξει, το κρίμα είναι ότι θα ανέβει μία από τις δύο. Αυτό είναι κρίμα, όποια να είναι αυτή. Καλό θα ήταν να μπορούσαν να ανέβουν και οι δύο ομάδες. Είναι σε υψηλό επίπεδο για την κατηγορία. Είναι ομάδες που επενδύουν και στις μικρές ηλικίες, κάνουν δουλειά, έχουν αθλήτρες που γίνουν από κάτω. Εντάξει, σιγά σιγά θα βρούμε και δύο τον δρόμο του. Εντάξει, ευχαριστούμε coach και ευχόμαστε καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Κοντά μας έχουμε την έφητη Μαρτσουκάκη, με τα κόπων και βασάνων. Πήρε το ντέρμπι όμως η Δεξαμενή, έδειξε χαρακτήρα, έδειξε μέταλλο, 20 σερί νίκες, 3-2 το μεγάλο της αντίπαλο και 2-0 προβάδισμα για τα play-off. Λίγο την άποψή της για το πού κρίθηκε το σημερινό θρίλερ. Καταρχήν ο Φίβος δεν είναι μια τυχαία ομάδα. Ξέραμε από την αρχή ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Στα δύο πρώτα σετ ακολουθήσαμε πολύ καλά την τακτική που είχαμε δουλέψει το τελευταίο διάστημα και με το σέρβις και με το μπλοκ μας βγήκε. Ο Φίβος δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Μετά η αλήθεια είναι ότι στο τρίτο σετ κάναμε μια κοιλιά. Δεν ακολουθήσαμε. Χάλασε η υποδοχή μας. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και χάσαμε αρκετά σερβις σε κρίσιμα σημεία. Θεωρώ ότι ειδικά στο τρίτο σετ ήταν ένα σετ που το δίσαμε μόνοι μας. Μετά ο Φίβος μπήκε στο παιχνίδι, ανέβηκε η ψυχολογία του. Έχει αξιόλογες αθλήτριες. Έκανε καλό παιχνίδι στο τέταρτο σετ. Το ευτύχημα είναι ότι στο πέμπτο σετ καταφέραμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και να πάρουμε το παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι σήμερα αξίζαμε τη νίκη. Και πλέον τώρα είσαστε και 2-0 νίκες. Αισιόδοξη συνέχεια, είσαστε μια ανάσα, θα λέγαμε, από τον τίτλο. Εντάξει, το 2-0, όντως αυτό που είχε ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς, η ομάδα συνεχίζει χωρίς ήττα. Είμαστε 2-0, έχουμε και το πλεονέκτημα της έδρας. Όλα είναι ευνοϊκά, αλλά τα play-off είναι πάντα play-off. Θα δούμε και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Κοντά μας έχουμε την αρχηγό και πασαδόρο της ομάδας της Δεξαμενής, τη Μαρία Τιμπελισσάρη. Οδήγησε την ομάδα της σε μια μεγάλη νίκη. Θα ήθελα να πει το σχόλιο της για το που κρίθηκε το μάτς. Εντάξει.
Χαλαρώσαμε νομίζω το τρίτο σετ και μετά. Χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας. Ανέβηκε και η απόδοση του Φίβου και συγχαρητήρια και στα κορίτσια, ήταν πάρα πολύ καλές. Εντάξει, στο πέμπτο σετ πάλι καλά καταφέραμε και δείξαμε το χαρακτήρα που έπρεπε και πήραμε το παιχνίδι. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε πώς και πώς το play-off για να προσπαθήσουμε για το κάτι παραπάνω. Για τον double έτσι πλέον. Μακάρι, ναι. Αυτός είναι ο ιδανικός στόχος. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.